Πρέπει να πάει γρήγορα να παίξει ένα εναντίον ενός με τον Τζαουάι. Γιατί καθυστερεί. Το κοιμάζει για τρεις. Ναι! Ναι, ο Παναθηναϊκός μπροστά. 65-66. Με αυτό το εκτός ισορροπίας τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη. Μπροστά στον Θηριώδη Τζαουάι. Περνάει 8,5 λεπτά πριν το τέλος. Ξανά εδώ. Ο Διαμαντίδης, καθώς είδε ότι ο χρόνος έχει περάσει, αποτόλμησε το δύσκολο, αποτόλμησε το σπουδαίο. Σουτ τριών πόντων, αφού έβγαλε εκτός αμυντικής ισορροπίας τον αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός θέλει μια καλή άμυνα σε αυτά τα 8,5 δεύτερα και η νίκη είναι δική του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι κοντά στην επανάληψη του θαύματος που πέτυχε πριν από 2 χρόνια. Μέσα στο ίδιο γήπεδο, απέναντι στην ίδια αντίπαλο, στο ίδιο ακριβώς παιχνίδι. Στο δεύτερο μας τον play-off, με πλεονέκτημα έδρας της Μπαρτσελώνα. ...65-66. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι. Παναθηναϊκός θέλει μια καλή άμυνα. Διαμαντίδη, ο Παπαδουλάκης πρέπει να βάλει μια καθαρά αμυντική πεντάδα. Ίσως, δεν ξέρω, βάλει και τον Γκίστ που τον θεωρεί κρύο. Είχα μείνει ο Τσαρτσαρής για εγκεφαλική άμυνα. Όχι, μπαίνει ο Γκίστ με τα γρήγορα πόδια του. Και ο Τσαρτσαρής με τρεις ψηλούς για να κλείσει το οπτικό πεδίο. Βγαίνει ο Ούκιτς. Διαμαντίδης και αναλαμβάνει τον Ναβάρο, θα τον αναλάβει μάλλον ή ο Γκίστ. Ο Μασιούλης, υπάρχει άλλος. Αλλαγές συνεχίζει, επάνω του ο Λάσμε. Ναβάρο. Ο Λάσμε δίνει το στάμπ και κερδίζει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός είναι νικητής. 1:07 πριν το τέλος. Τι έδωσαν οι διαιτητές. Μπάλα έξω για την Μπαρτσελόνα. Πάτησε εκτός ο Λάσμε. 1:07 απομένει. Ο Αμπρίνες θα μπει στο παιχνίδι ως καλό σουτέρ αντί του Λόρμπεκ. Πώς πρέπει να χαμηλώσει το σχήμα τώρα ο Πεδουλάκης. Πώς πρέπει να ακολουθήσει. Ο Σάδας στην επαναφορά. Η μπάλα μακριά στο Γιασκεβίτσιους. Προσποίηση. Έξω. Ο Παναθηναϊκός είναι νικητής. Ο Παναθηναϊκός καλεί για δεύτερη φορά το θαύμα. Η ομάδα την οποία δεν υπολόγιζε κανείς στην αρχή της περίοδου έρχεται εδώ για να νικήσει και πάλι το μεγάλο φαβορί, την Μπαρτσελώνα. Ο Παναθηναϊκός των 6 αστέρων και των 7 ψυχών, των ατέλειωτων ψυχών υπό την ηγεσία του Αργύρη Πεδουλάκη, κάνει τη μεγάλη έκπληξη, κάνει το μεγάλο κατόρθωμα, κάνει το μεγάλο θαύμα και μεταφέρει τώρα τη σειρά για 2 μεγάλα, πολύ μεγάλα παιχνίδια στο ΆΚΑ την ερχόμενη εβδομάδα, μπροστά σε 22-25.000 κόσμος. Τουλάχιστον πριν 2 χρόνια τόσοι ήταν, τώρα ασφαλώς, καθώς το θαύμα είναι ακόμα μεγαλύτερο, ασφαλώς θα είναι περισσότεροι. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι είναι φτιαγμένος από το πιο σκληρό μέταλλο. Η ομάδα που το καλοκαίρι όλοι έλεγαν ότι διαλύεται, όλοι έλεγαν ότι δεν έχει μέλλον, κανείς δεν την εμπιστευόταν. Κράτησε μόνο 2 παίκτες, όλοι οι άλλοι ήταν καινούργοι. Πέρασε από 1000 κύματα και έφτασε εδώ να κερδίζει την Μπαρτσελόνα, παραδίδοντας μαθήματα, οργανωμένο μπάσκετ, θέλησης και πάνω απ' όλα καρδιάς. Φίλοι συνδρομητές και συνδρομήτριες, είχατε την τύχη να παρακολουθήσετε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Καλή σας νύχτα.